Η Καρίσια Νίκη από την Λάρισα που στάθηκε άστοχη σε αποφασιστικές στιγμές, αλλά και άτυχη θα μπορούσε να πει κανείς, αφού τα γκολ του Άρη ήρθαν με αυτογκολ του κορυφαίου παίκτη της Λάρισας, του Κολομητρούση. Τα πλάνα μας ήρθαν από το Αλκαζάρ. Το 1-0 θα έρθει για την ΑΕΛ στο 58ο λεπτό με τον Πολωνό τον Κούρτσεβιτς. Είδατε εδώ τη σέντρα του Παραφέστα, την κεφαλιά ψαράκι από τον Πολωνό, η μπάλα στα δίκτυα του Κατσιαούνη που διακρίθηκε ιδιαίτερα από πλευράς Άρη. Όμως 10 λεπτά αργότερα, και ενώ εδώ η Λάρισα είναι στην επίθεση με τον Ζιώγα, ζητάει εδώ ένα πέναλτι. Στην επέμβαση αυτή θα ξαναδείτε, κοιτάξτε και σε αργή κίνηση, γίνεται η σέντρα. Εδώ θα διαμαρτυρηθούν έντονα οι παίκτες της Λάρισας. Ζητάει χέρι, ζητάει πέναλτι στην επέμβαση αυτή του Κούι. Τελικά ο Άρης στο 68ο λεπτό. Κοιτάξτε εδώ, ο Κολομητρούσης θα πλώσει το πόδι του και θα γίνει το αυτογκόλ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Εμβρόνη του Πλίτσι και θα κάνει το 1-1 στο 68. Μια κεφαλιά προς τα πίσω από τον Γκαλίτσιο. Διώχνει όπως όπως η άμυνα. Εκεί ο Νίκητς κάνει το σουτ και ο Κολομητρούσης παρεμβάλλεται και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του και κάνει το 1-1. Το ίδιο περίπου επαναλήφθηκε 10 λεπτά αργότερα στο 78. Εδώ κοιτάξτε πάλι ο Κολομητρούσης ξανά την μπάλα στα δίκτυα. Όταν δεν σε θέλει μπάλα, τι μπορεί να γίνει? Είναι το 1-2 για τον Άρη που έπαιξε, επαναλαμβάνουμε, ξαναβλέπετε τη φάση, πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Σωτηρόπουλος βγάζει μια σέντρα σουτ από πολύ κοντά, ο Βέλιος αποτυχάνει, όμως θέλει την μπάλα στα δίχτυα ο Γεωργαλής. Είναι το 25ο λεπτό όταν σε αυτή τη σέντρα που έγινε ο Βέλιος από κοντά δεν μπόρεσε να πλασάρει τον Κατσιαούνη, μπάλα γύρισε όμως τον Γεωργαλή που καραδοκούσε και αυτό στο 25 κάνει το διαγόρα Σάρης 1-0. Οικονομίδης προσπαθεί να περάσει μόνος του, περνάει και τον Αναστασιάδη Οικονομίδης. Το γύρισμα, το σουτ από τον Μουρατίδη και στο 26 ισοφάριση. Πριν καλά καλά πανηγυρίσουν τον γκολ οι παίκτες του Διαγόρα, Οικονομίδης έκανε την κούρσα από τα δεξιά, την κατάλληλη στιγμή έκανε τη σέντρα και εκεί ο Μουρατίδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του στο Γιάνοβιτς. Διαγόρα Σάρης 1-1. Νίκητς στον Μουστακίδη. Κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 14ο λεπτό της επανάληψης, 59ο λεπτό. Από την εκτέλεση φάουλ τον Νίκη στο ξεμαρκάριστο Μουστακίδη. Ο πρώην παίκτης του Πιερικού κάνει το διαγόρα Σάρης 1-2. Κόβει ο Οικονομίδης. Σαμόλης βγάζει για τον Μουρατίδη, να δούμε αν θα περάσει την επιτάχυνση τον Αναστασιάδη. Μπαίνει ο Μουρατίδης μέσα, πλασάρει το στο Γιάνοβιτς και γκολ. 1-3. Από την προωθημένη παλιά προς τον του Σαμόλη, προς τον Μουρατίδη. Αυτός ήταν πιο γρήγορος από τον Αναστασιάδη και με το δεξί βολέ έκανε στο 70. Διαγόρα Σάρης 1-3. Νικολούδη στην εκτέλεση του φάουλ, διώχνει ο Χατζηνικολάου. Περνάει η μπάλα από όλους και τελικά πέναλτι, καθώς η μπάλα βρήκε κάποιο χέρι του Κούι ή του Μαλέ. Στο πέναλτι ο Χριστοφής και γκολ. Μειώνει ο Διαγόρας σε 2-3 με τον Χριστοφή. Πιστεύω ότι η ομάδα του μπορεί να φτάσει σε μια τέτοια επιτυχία. Σε 14 λεπτά, 5 γκολ για την ομάδα των Κεντρίνων. Ο Άρης, ο οποίος έχανε με ένα 0 από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και που είχε προβλήματα, ξαφνικά μεταμορφώθηκε και πέτυχε 5 γκολ στα 14 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ηγέτης του ο νεαρός Οικονομίδης που είχε 2 γκολ και 2 δοκάρια. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς προσπάθησε μέχρι τον γκολ, ήταν καλός, μετά την ισοφάριση όμως είχε και αυτός προβλήματα. Πώς έγινε το 5-1 στο Χαριλάου, μας περιγράφει τώρα ο Γιώργος Κωνσταντίνης. Απόλλων Καλαμαριάς και Άρης χαιρετίζουν τους φίλους τους στο γήπεδο Χαριλάου. Διαιτητές του αγώνα οι κύριοι Ζακεστίδης, Σαραφούδης και Κολοφωτιάς. Ο Άρης στη σέντρα. Και το πρώτο χτύπημα από τον Κούι. Μουστακίδης. Βαθιά παλιά. Κόβει ο Κουσουλάκης. Κούις με την μπάλα. Κούις στη σέντρα. Και σφύριγμα από τον διαιτητή που διακόπτει τη φάση. Η Καλαμαριά στην επίθεση τώρα. Σολαρίδης. Για τον Σαββάκη.
Σολερίδης. Για τον Κωνσταντινίδη, σέντρα του Κωνσταντινίδη και να μια χαμένη ευκαιρία για τον Απόλλωνα Καλαμαριά στην κεφαλιά του Τσολερίδη. Καλαμαριά στην επίθεση. Για τον Ζίνδρο. Ζίνδρο στη σέντρα. Τσολερίδης κοντά στον γκολ, το σουτ και να το 1-0 για τον Απόλλωνα Καλαμαριά. Θα ξαναδούμε τον γκολ. Εδώ οι πανηγυρισμοί από τον Τσολερίδη. Είναι το 16ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Τσολερίδης, σουτ και να το 1-0 για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Επαναλαμβάνω όμως το 24ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης με τον Οικονομίδη, πολύ ωραίο το σουτ Οικονομίδη στο δοκάρι όμως. Χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Εδώ σουτ του Τζιόλα και η μπάλα στα χέρια του Καλαμαριώτη τερματοφύλακα. Η Καλαμαριά στην επίθεση. Είναι ο Χατζη Αντωνίου και σε κόρνερ διώχνει ο τερματοφύλακας του Άρη. Εδώ ακόμη μια χαμένη ευκαιρία από τον Τσολερίδη. Ο Άρης στην επίθεση τώρα. Οικονομίδης, δυνατό το βολέτο, η μπάλα στο δοκάρι. Έρχεται ο Μπάχτιτς, σουτάρει στην κενή εστία και out η μπάλα. Χαμένη ευκαιρία για τον Άρη, στο δεύτερο ημίχρονο αυτά. Κούι στο φάουλ. Ωραίο, καλοτραβηγμένο το σουτ και να λοιπόν το 1-1 για τον Άρη. Νικάει ο Κούι στην άμυνα, την οργανωμένη άμυνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς στο δεύτερο ημίχρονο. Ξαναβλέπουμε τον γκολ. Πολύ ωραίο το χτύπημα του φάουλ από τον Κούι και το 1-1 για τον Άρη. Είναι το 32ο λεπτό. Άρη στην επίθεση. Μουστακίδης. Για τον Οικονομίδη. Οικονομίδης μέσα στην περιοχή. Σουτ δυνατό και το 2-1 για τον Άρη. Δεν κατόρθωσε να συγκρατήσει την μπάλα ο Καλαμαριώτης τερματοφύλακας. Ξαναβλέπουμε τον γκολ και το 2-1 για τον Άρη. Στο 36ο λεπτό από τον Οικονομίδη. Ο Άρης πάρει στην επίθεση με τον Οικονομίδη. Κάνει το λάθος ο Κουσουλάκης, ο αναγνώστου και να το 3-1 για τον Άρη. 4 λεπτά αργότερα θα ξαναδούμε τον γκολ. Εδώ το λάθος από τον Κουσουλάκη, κεφαλιά από τον Τζιόλα. Στον κενό χώρο ο αναγνώστου και η κεφαλιά του αναγνώστου και το 3-1 για τον Άρη στο 38ο λεπτό. Νίκητς στο κόρνερ. Οικονομίδης μπαίνει στην περιοχή, κινείται παράλληλα, σουτάρει μπάλα στο δοκάρι. Απόκρουση από τον Σιμεώνοβιτς και ο διαιτής δείχνει ότι έχουμε γκολ. Θα δούμε αυτή τη φάση σε αργό γύρισμα. Οικονομίδης. Εδώ η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι. Καθώς κατεβαίνει και από εδώ που βλέπουμε εμείς, η μπάλα δεν πρέπει να μπει και μέσα. Ξαναβλέπουμε σε αργό γύρισμα. Κατεβαίνει η μπάλα και δεν πρέπει να μπει και μέσα. Να και η απόκρουση από τον Σιμεώνοβιτς. Ο διαιτής λέει ότι είναι γκολ και διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Απόλλωνα. Αυτό είναι το 4-1 στο 41 του δεύτερου ημιχρόνου. Κόρνερ για τον Άρη. Κεφαλιά από τον Μαλέ και το 5-1 για τον Άρη. Ξαναβλέπουμε τον γκολ. Να ο Μαλέ σε καλή θέση και το 5-1 για τον Άρη. Ένα λεπτό πρωτού τελειώσει το παιχνίδι. Πανηγυρισμοί των παικτών του Άρη και εδώ η σέντρα από τους παίκτες του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και αμέσως το σφύριγμα από τον κύριο Ζακεστίδη που σημειώνει τη λήξη του αγώνα.